Hello ladies, hello gentlemen, we are back of course. Είδες, of course, αυτό το of course με πέθανε πάλι σήμερα. Ναι, είναι το καινούριο, σου πρόσθεσες και συγχαρητήρια, έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλη άνοδο. Άλλη μια ημέρα μοναδική, άλλη μια εκπομπή πολύ ιδιαίτερη σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Με πολύ ιδιαίτερους συνεργάτες αλλά και πολύ ιδιαίτερα θέματα. Θέματα που εσείς ζητήσατε και γι' αυτό εμείς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των νέων συνεργατών. Σωστά. Πρέπει να σου πω, φίλε μου τηλεθεατή και φίλε μου τηλεθεάτρια, ότι ενώ τώρα θα μου πεις έχει περάσει καιρός, αλλά δεν πειράζει, το ξαναπώ, ότι ενώ είχαμε πάρα πολλές προτάσεις από διάφορες στήλες, προσπαθήσαμε να συρρυκνώσουμε και να συμπυκνώσουμε τα θέματά μας στους καλύτερους που έχουν να αποδώσουν όσο το δυνατόν το μέγιστο. Και σήμερα βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα Max στο Περιστέρι, αλλά και βεβαίως Beyond Kinky για την Εύη Χιλά, ένα πολύ ωραίο ντύσιμο, ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι χρώμα, γιατί είναι πολύ μόδα σήμερα, ναι. Βεβαίως. Σήμερα έχουμε τρεις συνεργάτηδες στην σειρά. Τι? Αυτό που βγάζει είναι το καταπληκτικό. Τρεις συνεργάτηδες μας στην σειρά. Ξεκινάμε με την 7η τέχνη από την Σίλια Κατραλή που είναι εδώ κοντά μας. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου γλυκιά? Έχεις αγαπηθεί πάρα πολύ από αυτή σου τη στήλη και έχεις πολλά ωραία πράγματα ακόμα να δώσεις στον κόσμο. Αμέσως μετά, η μοναδική συνεργάτηδα, μελλοντολόγος αλλά σύμβουλος διαχείρισης, η γνωστή παγκοσμίου φημίου. Το λέω γιατί στην Αμερική έχει κάνει πολύ μεγάλη θράψη και όχι μόνο. Πέγκη Δαμουράκη, θα την φιλοξενήσουμε ακριβώς εδώ μπροστά μας και θα επανέλθουμε πίσω για να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο σύντομο και πάρα πολύ όμορφο θέμα από την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου από τη στήλη Για το Παιδί. Έτσι. Τι ωραία εκπομπή πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο, Beyond Kinky και αυτό. Και είναι και πολύ ωραίο, είναι και πολύ καλλιτεχνικό. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι για σένα. Για σένα και τη στήλη σου. Για σένα, αλλά τώρα νομίζω ότι κολλάει καλύτερα σε σένα. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα? Σήμερα έχω ετοιμάσει... Καταρχήν με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, σε διακόπτω, που βλέπει και από το Facebook σου, Σίλια Κατραλή. Σε ποιες παραστάσεις και τι ακριβώς ετοιμάζεις φέτος, πού θα σε βλέπουμε? Πρέπει να το πούμε και αυτό, δηλαδή αλίμονο. Ναι, να το πούμε. Λοιπόν, φέτος θα είμαι στο Θέατρο Παραμυθίας. Mm-hmm. Κάνουμε δύο παραστάσεις, μία κωμωδία και μία διασκευή της σονάτας του Ελληνόφωτος του Ρίτσου. Mm-hmm. Παίζεις και στις δύο. Παίζω και φαντάζομαι στις δύο. Μία θα είναι δευτερότριτο και η άλλη Τετάρτη Κυριακή. Όχι, είναι Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Ωραία, και παίζεις και με άλλους, δεν είναι? Ναι, προς το παρόν αυτά. Ωραία. Ο ρόλος ο δικός τουλάχιστον. Να φαντάζομαι ότι το διαβάζεις το ρόλο σου. Τον διαβάζω, ναι, εντάξει, έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο προβών τώρα. Είμαστε. Άντε, περιμένουμε να ξεκινήσετε και θα έρθουμε και εμείς στην πρεμιέρα, θα είμαστε εκεί και στα δύο. Εγώ θα έρθω Πέμπτη για να κάτσω εκεί, να σε δω και την Παρασκευή, μη φεύγω. Τέλεια, θα μείνεις εκεί. Να κάτσω να δω και το επόμενο. Όχι, θα το πω όμως, θα το πω. Ποιο, θα το πω. Ότι φέτος, άκουτο και εσύ, Σίλια, γιατί πρέπει να με ερμηνεύσει και σε αυτό να δώσει το χέρι βοηθείας. Έχω ζητήσει λοιπόν που λες από. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ονόματα κτλ. Θα το κάνω σαν τη Βουγιουκλάκη, που θυμάσαι που ήταν αυτός ο πολύ γνωστός στιχουργός, ο συνθέτης των τραγουδιών της, που την έκανε το πιο λαμπρό αστέρι, αλλά που κανείς δεν μπορούσε να το βρει. Αλλά αυτός ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της και της έλεγε ότι πρέπει να τον συναντήσεις από κοντά. Και αν σου επιτρέψει, θα πεις και το επόμενο. Και αυτός δεν ήθελε για να της αποδείξει ότι δεν τον είχε πιστέψει και ότι τελικά την έκανε αστέρι και μπλα μπλα μπλα. Ναι, κάτι τέτοιο λοιπόν, όχι αυτό το Μιχαήλ με τη Βουγιουκλάκη, κάτι τέτοιο έχω ζητήσει φέτος να εσαρκώσω για 5, 10, 12 το πολύ παραστάσεις μετά από τις γιορτές, καταλαβαίνεις, αφού μου το έχουν ζητήσει τόσος κόσμος πια και με άλλους τοπίους βέβαια δίπλα μας. Ποιος θα τον εσαρκώσει αυτό? Θα τον εσαρκώσει η θεία μου η Σπυριδούλα και ο θείος μου ο Φώτης. Εμείς βρε κορίτσι μου. Εμείς. Είμαι musical, εγώ και εσύ. Ναι, εγώ και εσύ. Εσύ το καταλαβαίνω, εγώ το τραβιάτα. Και εσύ. Πόσο η ζωή να μας μισεί. Φεύγεις και φεύγω. Και που πάμε. Σίλια δεν το έχω. Τέλεια, αφού το έχω, δεν. Ναι. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι, μια και είσαι και μοναδική σκηνοθέτρια, αλήθεια τώρα. Σε τι ρόλο θα μας ήθελες, άσχετο ταλέντο μας, έτσι όπως μας βλέπεις? Αχ, παιδιά, δεν ξέρω. Θέλω να το σκεφτείς και στο επόμενο θέμα να μου το πεις. Να απαντήσεις αυτό, ναι, θέλει σκέψη. Ναι. Ωραία. Τι λέει, εμένα μου κάνει για τον Αλή. Τι λέτε? Α! Εγώ δεν πάω για αλήθεια. Α, εντάξει, οκ, κανένα θέμα. Λίγο να το φτιάξουμε αυτό, σας παρακαλώ. Γιατί όχι. Λοιπόν, Διονύση μου. Κούλαρε, ή Μαρτών. Λες και ξεκινάς τις και σε πήγαμε από τη σχολή. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Έχεις ετοιμάσει πολύ ωραίο θέμα για σήμερα. Έχω ετοιμάσει. Για πάμε.
Θα μιλήσουμε για τις ρομαντικές ταινίες. Mm-hmm. Θα έχουμε φτιάξει, θα δούμε και το βίντεο. Ωραία. Για τις καλύτερες, τις top 10 ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το βίντεο. Λοιπόν, πάμε όμως έτσι λίγο να μας πεις λίγα πραγματάκια σχετικά με τις ταινίες. Έχουμε κάνει ένα βίντεο το οποίο ξεκινάει από το Καζαμπλάνκα του Γκούντι Άλεν μέχρι και φτάνει στον Όσκαρ. Πεθαίνω για αυτό το έργο. Είναι με την τύπησα τη Μελαχρινή που. Αυτό δεν είναι το Καζαμπλάνκα. Όχι. Είναι με την Μέριλ Στρίπ σε πολύ μικρή ηλικία. Όπου ερωτεύεται. Εγώ ξέρω. Τώρα για πριν αιώνε. Ναι, παιδιά, είναι ποιο έργο. Αυτό είναι φοβερό. Το μπέρδεψα με την κοπέλα εκείνη που άφηνε το λουλούδι. Που μια μελαχρινή που πήδαγε, έμπαινε μέσα από τα δραπέτευσε μέσα από τις φυλακές και άφηνε ένα λουλούδι κάθε τι που σκότωνε για τον το μπαμπά της. Βεντέτα, λες. Όχι, παιδί μου, αυτό ήταν. Αποκλείεται αυτό. Είναι... Άντρας. Όχι Καζαμπλάνκα. Πάντως κάτι με μπάγκα είχε, έτσι με κάτι τέτοιο ήταν, γι' αυτό μπερδεύομαι. Θα το θυμηθώ. Φτάνει, δηλαδή, έτσι έχουμε πάει να εξετάσουμε τώρα αυτές τις ταινίες που έχουν αυτή την αισθαντικότητα, την ευαισθησία που αγγίζει τον κόσμο, που ναι. Δεν είναι απαραίτητα κομικές. Τώρα δεν ξέρω ποιες έχεις μέσα, είπες 10 ρομαντικές, κάποιες βέβαια και με ιδιαίτερο και ίσως κάποιες φορές και τραγικό ναι. Τέλος. Είναι, αρκετές. Ναι, έχω. Έχω. Δεν το έχω αυτό το συγκεκριμένο, αλλά είναι ταινιάρα. Είναι εξαιρετική ταινιάρα. Ή το όταν ένας άγγελος πέσει στη γη, νομίζω. Τι ωραίο, πω με τον Νίκολα. Απαπα. Κάντο άλλη μία να φύγει και η ρίζα. City of Angels, λέει. Στην τρίτη φεύγει η ρίζα. Εξαιρετικές ταινίες που είναι ρομαντικές για μένα, γιατί έχουν την αγάπη μέσα για το τι μπορεί να κάνει κάποιος για την αγάπη, αλλά φυσικά με κάποιες καταλήξεις οι οποίες. Είναι ένα τέλος τραγικό. Όταν λέμε για ρομαντικές ταινίες, που έχει φτιάξει το θέμα, εννοούμε για ταινίες που έχουν διακριθεί με βάση τα εισιτήρια, έχει πάρει τις καλύτερες με βάση την απήχηση, με βάση το πόσες φορές έχουν παιχτεί με τα βραβεία. Πώς το έχει κάνει. Με βάση την απήχηση, τα εισιτήρια, δηλαδή πιο δημοφιλής, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, από τις πιο δημοφιλείς έχουν επιλεχθεί κάποιες οι οποίες ποιοτικά. Ναι, ποιοτικά. Ποιοτικά είναι, ας πούμε, καλύτερες με την έννοια τώρα. Έχουν πιο δραματικό τέλος. Γενικά, εμένα με αγγίζουν πιο πολύ αυτές τις ταινίες και πιστεύω και το περισσότερο κόσμο που έχουν πιο δραματικό τέλος. Δηλαδή, ο ρομαντισμός σε μια κωμωδία έχει άλλη. Άλλη βαρύτητα έχει σε μια κωμωδία και άλλη βαρύτητα έχει σε ένα δράμα. Σωστά. Θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια ρομαντική ταινία, σας αρέσει πάρα πολύ να κλείνει με ένα δραματικό τέλος. Δεν σας αρέσει να είναι κωμωδία. Το happy end. Σε μια ερωτική ταινία, ρομαντική. Ερωτική, ναι. Ναι, εμένα ναι. Δηλαδή, σας αρέσει να είμαστε πολύ ερωτεμένοι και στο τέλος να πεθαίνεις από τους δύο και να φεύγει. Όχι, εντάξει, δεν εννοώ αυτό. Τι. Πες μου μια πολύ ωραία ταινία ρομαντική από αυτές που έχεις επιλέξει μέσα από εσένα σε καθυλώνει που λέμε. Πες μου μια που σε τρελαίνει. Είπες ότι εσένα σου αρέσουν οι ρομαντικές ταινίες. Που είναι δραματικές, δεν μ' αρέσει η κομεντή που λέμε. Η δραματική καταλήγει και με δραματικό τέλος τις περισσότερες φορές. Ναι, συνήθως ναι. Όχι απαραίτητα. Αλλά υπάρχουν και άλλες που ναι, δεν καταλήγουν έτσι. Όμως όλο το θέμα είναι βαθιά τραγικό. Δεν είναι μόνο η ιστορία που διαδραματίζεται δραματικά, είναι και το τέλος αυτής. Ναι. Λοιπόν, θα προσταθείς μια ταινία τώρα τελευταία που παίζεται, που η οποία είναι παιδική και λέγεται τα μυαλά που κουβαλάς. Αλλά σε θέλω τώρα τελευταία, έχει εντάξει, παιζότανε, να τη δεις. Πίστεψέ μου ότι μέσα στο μυαλό σου υπερεσύπη πολύ λύπη και αυτό, η λύπη. Είναι κάποια ανθρωπάκια που κάνουν παρέα, που το ακούσεις τώρα λύπη και πέτω στο μυαλό σου, ήθελα. Που πάντα επέλεγε και έλεγε αυτό που μόλις είπες. Και ήταν ένα ανθρωπάκι που ήταν μέσα στο μυαλό μας και έλεγε συνέχεια ότι θέλω να είναι έτσι με το τέλος την ταινία. Θέλω την ταινία εκείνη με την πιο ωραία ταινία που την πιο χαρούμενη που είδα. Και τι έγινε, λες, στο τέλος, πέθανε λίγο ο σκύλος. Παράδειγμα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Λοιπόν, δείχνει ότι στο μυαλό μας είναι κάποια ανθρωπάκια που μας διοικούν και κοινή συμπρίσχει για τη λύπη. Γιατί μου ακούγεται πολύ περίεργο για γυναίκα ειδικά να λέει ότι θέλω το δραματικό τέλος. Μ' αρέσει. Είναι πολύ περίεργο. Μ' αρέσει. Δεν σου κάνει εντύπωση. Σε δώσουμε στις γυναίκες θέλουμε αυτό το πρίγκιπας και την πήρε τελικά. Κάπως έτσι. Δεν θέλω πρίγκιπες. Δεν θέλεις πρίγκιπες κακώς, γιατί
Είμαστε πριγκίπισσες, αγάπη μου, και μόνο πριγκίπες πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο το οποίο που έχεις ετοιμάσει και να πω ότι όλα τα βίντεο τα επιμελείς εσύ και σε σκηνοθεσία και σε μοντάζ και τα λοιπά. Από τη σκηνοθετική σου βέβαια ιδιότητα και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Γι' αυτό και είσαι βέβαια και στη, στα επιλεχθέντα καταπληκτικά ταλέντα μας. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με το βίντεο το πρώτο σκέλος αυτής της εκπομπής. Αμέσως μετά η μοναδική Peggy Δαμουράκη θα είναι εδώ κοντά μας, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και θα μας αρχίσει από σήμερα να μας βάζει έτσι και στο θέμα λίγο και θα κλείσουμε με μοναδική Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Μην λείψει κανείς, το ένα θέμα